Αμετακίνητος στην απόφασή του να συμμετέχει ιδιώτης στην αποκομιδή των σκουπιδιών είναι ο Γιάννης Μπουτάρης. Μάλιστα, τόνισε πως ο ιδιώτης θα συμμετέχει ακόμη και αν λήξει η απεργία των εργαζομένων στην καθαριότητα των Δήμων, καθώς όπως είπε, τα νούμερα δεν βγαίνουν και η πόλη πρέπει να καθαρίσει το συντομότερο δυνατόν. Το δικό μου το πρώτο και κύριο μέλημα είναι να καθαρίσει η πόλη το συντομότερο δυνατό. Και το συντομότερο δυνατό είναι αν μπορούσε να γίνει και σε μια μέρα. Και τους είπα να δεχθείτε σαν σωματεία εργαζομένων, να δεχθείτε μια εξωτερική βοήθεια, η οποία συνιστά το να μαζευτούν 1.200 τόνοι. 1.200 τόνοι είναι παραγωγή σκουπιδιών από τις κατοικίες περίπου 4 ημερών. Σε κλίμα έντασης εξάλλου διακόπηκε η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που συνεδρίασε το μεσημέρι για την κατακύρωση του διαγωνισμού και την ανάδειξη του μειοδότη που θα αναλάμβανε την αποκομιδή των απορριμμάτων από τους δρόμους της Θεσσαλονίκης όταν εισέβαλαν στην αίθουσα εκπρόσωποι των εργαζομένων αποφασισμένοι να μπλοκάρουν τη διαδικασία. Εξηγήσαμε στον Δήμαρχο, μη βιάζεται, του δώσαμε τη διαβεβαίωση ότι σε 2,5 το πολύ 3 μέρες θα έχουμε σηκώσει το σκουπίδι αφού λήξει αυτή η ιστορία, αλλά να αποσύρει την πρότασή του. Ο Δήμαρχος είναι ανένδοτος. Εμείς τη συμφωνία την κρατήσαμε. Ο Δήμαρχος ήρθε σήμερα, παρόλο που είπε ότι μόλις δείξει μια διαφορά η πόλη ως προς την καθαριότητα, θα αποσύρει τον ιδιώτη. Τον καταγγέλουμε ως λαγό της κυβέρνησης, αλλά και των άλλων δημάρχων, μπαίνει μπροστά για να ανοίξει ο δρόμος για τη ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας. Αργότερα το απόγευμα, η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε για δεύτερη φορά, όμως και σε αυτή τη συνεδρίαση εισέβαλαν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, με αποτέλεσμα να διακοπεί εκ νέου από τον πρόεδρο Πέτρο Λεκάκη. Ο κ. Λεκάκης ξεκαθάρισε πως ο Δήμος Θεσσαλονίκης δεν θα αστυνομεύσει με τα μάτια την διαδικασία και περαιτέρω θα εξετάσουν οι νομικές υπηρεσίες τι ακριβώς προβλέπει ο Καλλικράτης στην περίπτωση αυτή. Βρισκόμαστε στην οδό Ερμού, σε έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης. Όπως μπορείτε να δείτε κι εσείς, τα σκουπίδια έχουν καταλάβει το πεζοδρόμιο. Ενώ οι πεζοί για να περπατήσουν χρειάζονται στην κυριολεξία αντιασφυξιογόνα μάσκα. Χαώδης και πάρα πολύ άσχημη, ας πούμε. Πράγμα που είναι τελείως ασυμβίβαστο για μια ευνομούμενη χώρα, ας πούμε. Δεν είναι σωστό. Και θα πρέπει κάτι να γίνει για να βελτιωθεί γρήγορα και γιατί είναι και με τη ζέστη τώρα. Μυρίζει έντονα. Την ίδια ώρα, εργώδεις είναι οι προσπάθειες που καταβάλουν τα συνεργεία της καθαριότητας με τα 30 απορριμματοφόρα που βγήκαν από το πρωί στους κεντρικούς κυρίως δρόμους για να μαζέψουν τα συσσωρευμένα στους κάδους σκουπίδια και να βελτιωθεί η εικόνα της πόλης.